Κάνεις ότι δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει, κοιτάζοντας στα μάτια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πεις. Που φεύγουμε από το ραντεβού. Όλες οι κοπέλες με αγκαλιάζουν και εσύ μου στέλνεις ένα φυλάκι. Τι ήθελες να κάνω, Παναγιώτη, πες μου, τι ήθελες να κάνω? Ήμουν εκνευρισμένη και ταυτόχρονα στεναχωριόμουνα. Να υποκριθώ κάτι που δεν είμαι, να τον αγκαλιάσω και να λέω ότι όλα είναι καλά, ωραία, πεταλούδες και λουλούδια. Το μόνο που σε νοιάζει, ναι, Νικολέτα, είναι, τι? Είναι ο εγωισμός σου. Ο εγωισμός, ναι, μου. Ναι, και μου το μεταφράζει σε ζήλια. Παναγιώτη, έχω βαρεθεί να μου λες για τη ζήλια μου, εντάξει. Κάναμε αυτή τη συζήτηση, προσπαθώ την επόμενη. Έχεις βαρεθεί να σου μιλάω για τη ζήλια σου? Ναι! Και πού είναι η προσπάθειά σου? Πού είναι η προσπάθειά σου? Να μου στέλνεις φυλάκι? Έχει τελειώσει, ναι, αυτό. Κάτι πρέπει να κάνεις. Να κάνω τι άλλο, τι? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να καταλάβει επιτέλους ότι δεν μπορώ χωρίς εκείνον. Τι, να σου δείξω τι έχεις κάνει? Γιατί τι έχεις κάνει? Τα πάντα! Ποια για πάντα? Σένα τα πάντα! Το ότι σου δείχνω τα συναισθήματά μου και το μόνο πράγμα που ξέρεις να μου κάνεις είναι να μου μιλάς για άλλες κοπέλες. Εμένα νομίζω ότι μ' αρέσει. Σε ρωτάω. Την Νικολέτα τι θέλω, αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Αυτό που πρέπει να σκεφτώ σοβαρά είναι αν μπορώ να αντέξω τέτοιου είδους συμπεριφορές από την πλευρά της. Γι' αυτό κάθομαι μαζί σου και το συζητάω, εντάξει. Ναι, και τι έκανες σήμερα? Το να μου λες ότι ηρωνεύομαι, ναι, δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο. Να μου κουνάς επιδεικτικά το χεράκι καθώς έφευγες. Και όταν ήμασταν στην αναρρίχηση, να αφήνεις άλλες κοπέλες και να λες κάτι ό,τι θέλετε. Για σένα τι είμαι, ένα φυλάκι, έτσι να μου κάνεις ένα φυλάκι? Αυτό πιστεύεις? Αυτό πιστεύεις? Αυτό μου δείχνεις, ότι ξαφνικά η προσπάθεια που κάνεις είναι να μου πεις ότι κι ας μη με θέλεις, δεν έχω ανάγκη από σένα. Όταν μου συμπεριφέρεται έτσι μπροστά στα υπόλοιπα κορίτσια, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Το ότι σε χαιρέτησα, ναι, έτσι, ναι, ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί. Τι γιατί, όχι, δεν ξέρω. Τι να με αγκαλιάς και φιλιά από τη στιγμή που καθόμαστε στο βράχο και το μόνο, ούτε το χέρι δεν μ' ακούμπησε, Παναγιώτη. Ούτε το χέρι! Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι θα εκραγώ από την πίεση. Η Νικολέτα με τρελαίνει και ταυτόχρονα τη θέλω πολύ. Και πάλι μου γυρνά στην πλάτη. Την ώρα που κλώτσες τον κάδο δεν ήξερα τι να υποθέσω. Φοβήθηκα. Τα συναισθήματά μου για εκείνη με έπνιγαν. Δεν έχεις προσπαθήσει να κοιτάξεις μέσα από τα μάτια μου. Τι περιμένεις να σου πω, ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου? Σου δίνω κάθε μέρα τα συναισθήματά μου και τι νιώθω για εσένα. Το ξέρω ότι με θέλει ο Παναγιώτης, αλλά με όλα αυτά που κάνει, όλες αυτές οι κινήσεις του, δεν ξέρω πώς να τις προσδιορίσω. Ξεσπάω σε κλάματα, γιατί όλο αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο. Νόμιζα ότι τον χάνω στην κυριολεξία. Ήταν ένα τσακ πριν γκρεμιστεί όλο. Δεν αντέχω να τη βλέπω να κλαίει. Μόνο χαρά θέλω να δίνω στην Νικολέτα. Ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ όμορφα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν με πιέζεις. Νιώθω ότι δεν μπορώ να είμαι αυτός μου στα ομαδικά ραντεβού ή να μην μπορώ να εκδηλωθώ έτσι όπως θέλω. Για να μην σε στεναχωρήσω. Και πολύ καλά κάνεις. Τι είναι? Πολύ καλά κάνεις. Κάθε τριαντάφυλλο που δίνω στις κοπέλες σημαίνει για μένα μία επιλογή. Έδωσα το τριαντάφυλλο σήμερα στην Νικολέτα γιατί επιλέγω να συνεχίσω να προσπαθώ μαζί της. Γιατί θέλω να καταλάβω εάν είναι η γυναίκα της ζωής μου, εάν είναι η γυναίκα που θέλω να κάνω οικογένεια.